Να επιτρέπω, αλλά δεν είμαι αυτό που λέτε. Επιτρέπει, αλλά δεν θα σε αφήσει να μιλήσει. Δεν είναι εύκολο, ναι. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν, όπως περιγράφεται αυτή τη στιγμή, και ο ρόλος ενός επιμελητή εκδόσεων. Ενός υπάλληλου του Θανάση, για παράδειγμα, και αν αναφερόμαστε στον Καστανιώτη ή σε κάποιον άλλον. Για μένα ο εκδότης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συλλαμβάνει μια ιδέα, κάτι της, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι ιστορία όπως μιλάγαμε τώρα, μπορεί να είναι μια σειρά βιβλίων. Ο εκδότης είναι αυτός που το συλλαμβάνει. Ο εκδότης, ναι. Το αδιαφωνούμε ριζικά. Δεν πειράζει, κύριε Φαντίνη. Για μισό λεπτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Εσύ μια ιδέα και με ψάχνει να βρει ο συγγραφέα τη γράψη, θα τρελαθώ. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Παραδείγματος χάρη, σκέφτηκε κάποιος κάποτε πολύ μεγαλύτερος από εμάς, ξέρω εγώ, να κάνει μια σειρά αστυνομικών διθερωμάτων, έβαλε το μαύρο εξώφυλλο και έμεινε στην ιστορία. Έτσι. Ή κάποιος άλλος συνέλαβε να κάνει. Μακάρι του Δημητράκος. Κατάλαβα, μιλάς για εκδοτικές ιδέες. Βεβαίως. Να γραφτεί ένα λεξικό που ακόμα και σήμερα είναι το καλύτερο που υπάρχει. Το λεξικό αυτό είχε και μια συγκεκριμένη άποψη πώς έπρεπε να ήταν, να δείχνει διαχρονικότητα της γλώσσας. Το ξέρετε καλύτερα από το λεξικό του Δημητράκου. Βρήκε τους συγγραφείς και τους επιμελητές και το σχήμα. Καλά, και κάποιος μπορεί να αποφασίσει να βγάλει, ξέρω εγώ, τα τάδε έργα του τάδε σε μετάφραση και να κάνει μια πολύ ωραία. Ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο, ένα προχωρήσει σε διαπράγματα. Μετά και αυτή η ιδέα, η οποία είχε στο κεφάλι, το πούμε, πραγματοποιείται και βγαίνει στο εμπόριο. Πόσο δηλαδή, εκδότης έχει η Ελλάδα? Πρέπει να υπερβαίνουμε τους 200, φαντάζομαι, αρκετά. Λοιπόν, το νούμερο παραγγελίες, δεν με κάλυψε ο ορισμός του εκδότη. Δεν με κάλυψε ο ορισμός του εκδότη. Σίγουρα. Να ακούσουμε και τον κύριο Τρουφάκο. Έχετε κάνει λάθος. Είναι ο κύριος Τρουφάκος. Ναι, να ακούσουμε και τον κύριο Μακριτζή, συγγνώμη. Να ακούσουμε και τον κύριο. Να μιλήσω για το νούμερο. Λέγεται ότι το νούμερο των εκδοτών είναι 400, 500 κτλ. Mm-hmm. Εγώ αυτό το νούμερο δεν το δέχομαι. Διότι αν πάρουμε ό,τι στοιχεία υπάρχουν και ιδιαίτερα τα στοιχεία του Ιχνευτή, που είναι ένα περιοδικό που πραγματικά μας δίνει πολλά νούμερα, στην Ελλάδα αυτοί που συστήνουν την εκδοτική παραγωγή δεν ξεπερνούν τους 100. Μάλιστα. Που ξεκινούν από ένα νούμερο ίσως 5 βιβλίων, το χρόνο. 5 τίτλους το χρόνο, αυτό που λέμε συνήθως τίτλους το χρόνο. Μέχρι 130-150 ας πούμε που υπάρχουν εκδότες που κυκλοφορούν. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, δεν συμβαίνει ότι το υπόλοιπο νούμερο που φαίνεται, 400, μιλάνε για 400 ή 500, ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάποια εποχή βγάλανε μία σειρά. Θέλουν. Βγάλανε μία σειρά, Θανάση, και την οποία δουλεύουν χρόνια. Ναι. Αλλά ας ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες. Ναι, κάποτε ο τυπογράφος, ο εκδότης, όλα αυτά ήταν ένα ενωμένο πράγμα. Δηλαδή έφτιαχνε στα αγγελτήρια γάμων, βαφτισιών. Σήμερα δεν είναι. Τύπωνες και την εφημερίδα την τοπική. Όχι, για σταθείτε μισό λεπτό και έβγαζες και 5 βιβλία. Αυτά που θυμόμαστε και έχουμε παραλάβει σε μια Αθήνα πριν από 20-25 χρόνια αλλάξει. Ήταν πολύ κοντινά. Σήμερα έχουν αλλάξει. Να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική εκδοτική παραγωγή ξεκίνησε από τους τυπογράφους. Οι τυπογράφοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν να κάνουν τα βιβλία. Ήθελα να πω για το ορισμό του εκδότη εγώ. Καταρχήν συμφωνώ ότι στον αριθμό είναι 500 εκδότες. Αυτοί που συνιστούν την εκδοτική παραγωγή, την εθνική βιβλιογραφία, είναι γύρω στους 100-150. Οι υπόλοιποι είναι ένα μέρος εκδοτών που εκδίδουν μία σειρά, μεγάλη, μεγαλοπρεπή σειρά, αλλά μία και την πουλούν επί κάποια χρόνια. Και είναι και πολλοί άλλοι σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγάλουν βιβλία που τους εκφράζουν, ξεκινούν μία προσπάθεια και όταν δεν τα καταφέρνουν σταματούν και έρχονται άλλοι. Υπάρχει μία κινητικότητα στο χώρο μας που κάθε χρόνο έρχονται 150 περίπου καινούργοι, όχι κάθε χρόνο, κάθε περίοδο, 150 καινούργοι, φεύγουν 150. Κάποιοι άλλοι που προσπάθησαν. Έχει αλλάξει το βιβλίο σήμερα. Ο εκδότης όμως. Έχει αλλάξει πολύ το βιβλίο. Ο εκδότης όμως είναι ένας ουσιαστικός κρίκος της αλυσίδας της παραγωγής του βιβλίου, όπου μετουσιώνει την αγωνία των συγγραφέων, των πνευματικών ανθρώπων, σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όπου έχει την ευθύνη για την αισθητική του, για την γενικότερα την καλλιέργειά του, για την ορθή γραφή του, για τη σωστή παρουσία του και για την πορεία του μετά την κυκλοφορία του. Διότι ο λόγος που το πάει στον εκδότη το χειρόγραφό του συγγραφέας είναι να του το επικοινωνήσει σε όσο μπορεί περισσότερο κόσμο. Θέλει δηλαδή το ένα του αντίτυπο να το κάνει πολλαπλά αντίτυπα και να το διαβάσουν όσο μπορούν περισσότεροι άνθρωποι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί διάλεξατε την Τζοκόντα για σύμβολο φέτος?
Τη διαλέξαμε διότι... Μου φαίνεται λίγο σατυρικό δηλαδή. Όχι, καθόλου. Το διαλέξαμε γιατί μας άρεσε σαν φόρμα όλο. Το μυστηριώδες χαμόγελο της Τζοκόντα, το πολύ συζητημένο και πολύ κουβεντιασμένο. Μας άρεσε πολύ σαν μακέτα. Ξαφνικά γίνεται και λιγάκι σαν Mickey Mouse και... Διότι λέει εγώ διαβάζω, σαν κόμικ. Όχι, ήταν δύσκολη η επιλογή γιατί είχαμε πάρα πολύ ωραίες μακέτες που μας ήρθαν. Προτιμήσαμε αυτήν γιατί νομίζαμε ότι έτσι θα τραβήξει περισσότερο. Σας αρέσει. Ένας εκδότης, κυρία Κανέλη, πρέπει να έχει καταρχήν ένα ταλέντο να διαλέγει τους συγγραφείς με τους οποίους συνεργάζεται. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει και ένα όραμα. Δηλαδή, το τι θέλει να κάνει. Εάν, ας πούμε, ο Κέδρος είναι αποτέλεσμα ενός οράματος. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Δηλαδή το ότι υπήρξε αυτή η συνέχεια των Ελλήνων σύγχρονων συγγραφέων που κατά πρώτο λόγο ήταν και αριστερή. Μάλιστα. Και μάλιστα λεγόταν και ο ροζ ερωτικός εκδοτικός οίκος. Ροζ, και αυτός ροζ, δεν βρεθήκαν όλα είναι ροζ. Ναι, διότι η αριστερά, η παραδοσιακή, η σκληρή αριστερά τον ήταν ήθελε, κόκκινη. Ναι, και τον ήθελε ροζ. Ναι. Έχει αλλάξει το βιβλίο. Ναι. Έχει αλλάξει και σαν όψη. Δηλαδή τα βιβλία που παραλαμβάναμε και πιάναμε στα χέρια μας πριν από μερικά χρόνια και αυτά που παίρνουμε σήμερα και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει δραματικές αλλαγές στα βιβλία. Στον όγκο τους, στο χαρτί τους, στην εμφάνισή τους, στα εξώφυλά τους, στη διακόσμησή τους, στην αισθητική τους, στις αφίσες που βγαίνουν για να τα διαφημίσουν, στις παρουσιάσεις των βιβλίων, στην κουβέντα γύρω από τα βιβλία, αλλά και σαν αντικείμενο, γιατί κακά τα ψέματα είναι και φετίχ το βιβλίο. Είναι λατρευτικό και έχει και τη ζεστασιά που έχει το χαρτί και η άμεση επαφή με αυτό. Ό,τι και να κάνεις με την οθόνη, παγωμένο πράγμα είναι να την ακουμπήσεις. Ευτυχώς έχουν φύγει τα γυαλιστερά εξώφυλλα. Έχει μείνει αυτό το ντεμί μάτα. Δεν ξαναέρχεται το γυαλιστερά. Κυκλοφορούν και τα γυαλιστερά. Απλώς όλη αυτή η ιστορία είναι ένα δείγμα της αγάπης και της προσπάθειας του εκδότη για καλύτερο βιβλίο. Επενδύθηκαν χρήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Προωθήθηκαν άνθρωποι που ίσως να αγωνιζόντουσαν πριν από 20 χρόνια να βρούνε κάπου να τυπώσουν. Εννοώ να τυπώσουν επαγγελματικά, όχι να τυπώσει ο καθένας μόνος του, γιατί έχουμε και δεκάδες τέτοιες και εκατοντάδες χιλιάδες τίτλους ίσως τα τελευταία χρόνια από ανθρώπους που τυπώσανε μόνοι τους βιβλία. Και συνεχίζεται και θα έχουμε. Ναι, και συνεχίζεται. Μα δεν είναι κακό αυτό. Και υπάρχουν καλό και είναι. Κυκλοφορίες στην Ελλάδα που πριν 30 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να τις φανταστούμε. Δηλαδή υπάρχουν πρώτες και δεύτερες και τρίτες εκδόσεις και 300 και 25 και 6 και 60 και 100. Ένα βασικό νούμερο, κυρία Κανέλη, είναι ο αριθμός των τίτλων. Ο αριθμός των τίτλων σε 10 χρόνια έχει διπλασιάσει. Όταν λέμε τίτλους, εννοούμε τα καινούργια βιβλία. Ναι, για πείτε μου έναν αριθμό τίτλων περσινό και ένα φετινό, ας πούμε. Όχι φετινό, βέβαια. Πρόπερση ήταν 4.000, πέρυσι ήταν 4.400. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντα του Ιχνευτή, τον ανέφερε. Όχι, πάει πάνω από 10% το χρόνο. Δηλαδή. Με 4.300 φέτος. Αυτό είπα, 4.400. Δηλαδή πάει περίπου κοντά στο 1% αύξηση κάθε χρόνο. Σε μια εποχή δύσκολη. Αν δούμε και κατά δεκαετίες, τη δεκαετία του 70 είχαμε 1.500 νέους τίτλους, του 80 2.500 και του 90 4.500 φτάνουμε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο. Για νέους τίτλους βιβλίων που εκδίδονται μόνο από εκδότες. Ακούστε, στη διαδικασία της αγοράς αυτό δεν πάβει να είναι προϊόν. Πέρα από την ουσία, τώρα σας διαδικασία αγοράς. Προϊόν είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο πουλιέται στα ράφια, το βρίσκεις. Ναι, ναι. Αν του αφαιρέσουμε όλη του την μαγεία, την εσωτερική δηλαδή του περιεχομένου, δεν πάβει να είναι ένα προϊόν. Για να αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό η παραγωγή, πάει να πει ότι καλύπτει μια κάποια ζήτηση, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Αυτή η ζήτηση αυξήθηκε με τον ίδιο τρόπο που αυξήθηκε και η παραγωγή. Βεβαίως, κύριε Κανέλη. Καταρχήν έχει αυξηθεί η ποικιλία. Δηλαδή υπάρχει ένα μπέρδεμα, νομίζω, συνήθως στην έννοια του βιβλίου που το έχουμε στο μυαλό μας είτε σχολικό, είτε μόνο λογοτεχνία κτλ. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια ανάπτυξη των θεμάτων που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Σαν θέματα το γεγονό. Δηλαδή, ιστορικά βιβλία εγώ δεν έβρισκα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Φρέσκες εκδόσεις τα τελευταία χρόνια, που οι οποίες έχουν πολλά πράγματα. Αν θέλετε, ξέρω εγώ, ψυχολογία, παιδαγωγικά. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητής ότι αγωνιούσαμε να βρούμε ένα βιβλίο ανά έτος. Ναι, αλλά και εμείς και η αγορά οδηγούσε. Οδηγούσε για το σεξ, οδηγούσε για αυτό, οδηγούσε για εκείνο. Δηλαδή, έχουμε γίνει δηλαδή και λιγάκι. Η ελεύθερη αγορά έχει και σαβούρα, έχει και καλό πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι οπωσδήποτε σαβούρα ο οδηγός. Σεξ να είναι σαβούρα ή οδηγός για την. Ο οδηγός σεξ σας διαβεβαιώ ότι είναι σαβούρα. Δεν είναι απαραίτητο. Έχουν βγει ορισμένα. Θα έχετε πάρει κακό οδηγό, φαίνεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι οδηγό, κύριε Καστανιώτη, μου σας διαβεβαιώ δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή κάποιον να ανοίγει ένα βιβλίο για να δει τη στάση των προτιμήσεών του και μετά πάει την εφαρμόσει. Αυτό είναι ακριβώς εξαιρετικό, το στυλ δεν μας αφορά. Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό το βιβλίο ακριβώς που λέτε, παρά τη μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, έχει πάει
έχει πατώσει. Γιατί ακριβώς δίνει και με το, έχει και σκιτσάκι και λέει, ξέρω, βάζει το χέρι σας εδώ. Υπάρχουν ηλικίες που ενδιαφέρονται και για οδηγούς σεξ, για να το πούμε και σοβαρά. Υπάρχουν τα παιδιά στην εφηβεία. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν πρέπει να περάσει μέσα από κάποιο βιβλίο. Δεν αντιλέγω, προς Θεού. Εγώ μίλησα για τους οδηγούς με την έννοια του οδηγού του τυφλοσούρτου. Λοιπόν, η σεξουαλική. Σε διακόπτω, Θανάση. Δεν μιλήσουμε για σεξουαλισμό σήμερα. Όχι, δεν μιλήσουμε. Δεν μιλήσουμε για βιβλία, είπαμε. Κυρία Κανέλη. Δεν είναι ερωτική σχέση με το βιβλίο. Τελειώστε τον άνθρωπο να μιλήσει. Σε παρακαλώ. Όχι, όχι, δεν θα ήθελε να πει κάτι ο κύριο Κουμενταρέ και αμέσω. Θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Κουμενταρέ. Ο καλύτερο σεξουαλικό οδηγό για τον αναγνώστη είναι η λογοτεχνία. Τι μπορεί δηλαδή να διαβάσει κανείς καλύτερο από την. Καταρχήν η αισθηματική αγωγή του Φλομπέρ, το λέει και ο τίτλος. Αισθηματική αγωγή του Φλομπέρ. Η Άννα Καρένινα. Ο πόλεμος και η ειρήνη ακόμα είναι ερωτικός οδηγός πίσω από τα πολεμικά γεγονότα. Η κυρία με το σκυλάκι του Τσέχο. Α, ορίστε. Πώς θα μπορούσε να λείπει ο έρωτας από τη λογοτεχνία, αλλά δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός. Καλύτερο δεν υπάρχει, ας πούμε. Είναι μέσα από αισθήματα και μέσα από προσέγγιση. Κοιτάξτε, ο άλλος οδηγός αυτός που εννοείται μπορεί να το βρει κανείς πάρα πολύ εύκολα στην Ομόνοια, σε όλα αυτά τα περιοδικά που βγαίνουν και που είναι σεξουαλικά και που όταν ήμουν μικρός εγώ δεν υπήρχαν. Αυτό δεν με εμπόδισαν σε τίποτα να γνωρίσω το σεξ. Τώρα που υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Υπάρχει πια και σε CD-ROM. Όμως μαζί με αυτή την άνθηση και αυτόν τον boom των βιβλίων έχει γνωρίσει και μια καταπληκτική άνθηση και το ελληνικό βιβλίο. Εννοώ το ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο. Δηλαδή οι συγγραφείς, ο τρόπος με τον οποίο τους γνωρίσαμε, το άνοιγμα οριζόντων. Κακά τα ψέματα. Είναι επαναστατική η αλλαγή, μόνο που είναι από τα καλά πράγματα. Αν είχαμε να κάνουμε, ας πούμε, με μερικές εθνικές καταστροφές περί το θέμα τα τελευταία 10 χρόνια, θα ήταν πιο συχνό σαν παρουσίες. Περιμένουμε τη φιάστα μια φορά το χρόνο για να ασχοληθούμε. Και βέβαια θα πρέπει να προσθέσεις ότι όλο αυτό οφείλεται στο ότι και από την πλευρά των συγγραφέων αλλά και από την πλευρά των εκδοτών έγινε πάρα πολύ δουλειά. Δεν στηριζόταν πουθενά άλλου. Από την πλευρά των συγγραφέων. Ναι. Οι συγγραφείς καθίσανε και δουλέψαν. Γιατί πριν δεν δουλεύανε, δεν δούλευε ο Παπαδιαμάντης. Δούλευε περισσότερο από εμάς. Δεν έχω αντίρρηση, κύριε. Εμείς είμαστε φρικιά μπροστά στον Παπαδιαμάντη. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, ο Παπαδιαμάντης είναι ο Παπαδιαμάντης, αλλά και σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλούς Έλληνες συγγραφείς. Όχι, ο Μιχάλης Μαγκητζής θέλει να πει με κομψό τρόπο ότι σε άλλους χώρους πολιτισμού. Υπάρχει μια συμπαράσταση. Υπάρχει μια συμπαράσταση. Αυτό έγινε γιατί πραγματικά πολιτεία. Οι εκδότες δουλέψαν. Να μιλήσω λίγο σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια συμπαράσταση πολιτείας. Επειδή είναι πολύ ευγενικός, εγώ είμαι λίγο πιο βάρβαρος, θα τα πω πιο καθαρά. Υπάρχει μια συμπαράσταση πολιτείας και διαφόρων θεσμών, πολύ σημαντική. Παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι ότι το σύνολο των ελληνικών ταινιών παράγονται με σημαντική βοήθεια της ελληνικής πολιτείας. Είδα έναν προϋπολογισμό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, 1.650 εκατομμύρια. Το περίφημο Μέγαρο, το οποίο και εγώ χάρηκα, γιατί όταν ήμουν μικρός πήγαινα σε ένα σινεμά στον Ορφέα για να ακούσω λίγη μουσική κλασική την Κυριακή μόνο. Που δεν ήταν το ξέρω, μαζί πηγαίναμε. Είμαι μεγαλύτερο από σας, κύριε Καρδίνα. Όχι, όχι, μαζί πηγαίναμε ενώ σαν εποχή. Δηλαδή, πηγαίναμε. Κάποτε είχαμε μόνο τον Ορφέα να πάμε τις Κυριακές το πρωί. Και τώρα έχουμε ένα σπουδαίο εργαλείο ανάπτυξης της μουσικής παιδείας και της αγωγής, το Μέγαρο Μουσικής. Ναι, το Μέγαρο Μουσικής όμως με έμεσο και με άμεσο τρόπο συγκεντρώνει μια δισεκατομμύρια και δεν θα ήθελα να ακούσω από κάποιους ότι εμείς είμαστε έμποροι. Είμαστε έμποροι. Σας το είπα από την αρχή. Και δισκογραφικές εταιρείες έμποροι. Ακριβώς. Αλλά. Και το Μέγαρο κόβει εισιτήρια και το σύνολο κόβει εισιτήρια. Λοιπόν, πραγματικά με ηρωικό τρόπο πιστεύω ότι οι εκδότες, οι παλιότεροι τουλάχιστον είναι σίγουρα ήταν ήρωες από εμάς, αντιμετωπίσαν αυτό το πρόβλημα, το πώς θα επικοινωνήσει δηλαδή, ο συγγραφέας ή η ιδέα. Γιατί ξέρω εγώ, ο Τολστόι δεν τον ξέραμε εμείς οι Έλληνες, έτσι δεν είναι. Κάποιος μας τον έφερε. Ποιος ήταν αυτός? Ο Γκοβώστης. Παραδείγματος χάρη. Εγώ από εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Από τον Μακαρίτη τον Γκοβώστη. Όχι, είναι χαίρομαι να τα ακούω αυτά. Ναι. Να θυμόμαστε σε ποιον χρωστάμε και τη γνώση μας εκδοτικά. Ο Σικελιανός έμενε στην. Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, στη Σαλαμίνα που είχε ένα σπίτι. Πήγαινε ο Μακαρίτης ο Σκαλτζίκης που δεν αναφέρεται τακτικά το όνομά του. Είναι από τους καλύτερους εκδότες που γέννησε αυτός ο τόπος. Για να συζητήσει για κόμματα. Δηλαδή του ετοίμαζε το βιβλίο και μέχρι να βάλει τα τελευταία κόμματα. Και ταξίδευε μέχρι εκεί ναι, για να καθίσει να κουβεντιάσει. Και τα κόμματα. Ότι εδώ ο κ. Σικελιανός, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνικά, έτσι, πού θα βάλει τα κόμματα. Οι περίφημες εκδόσεις Α που έχουν κάνει επανάσταση στον χώρο. Δηλαδή αισθητικά πάρα και σήμερα. Πολλά εκδοτικά. Και Βενέζη είχαν βγει. Και Βενέζη είχαν βγει. Και Αφέξεις κάναν πάρα πολύ. Αυτό έρχεται εκ διαμέτρου αντίθετο με την άποψη ότι βρισκόμαστε σε ηθικο-ψυχοπνευματική κάμψη.
ως πνευματικό προϊόν, πνευματική εργασία είναι το βιβλίο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Το περιεχόμενο του είναι πνευματικό. Ακόμα και αν πρόκειται να συγκεντρώσει κανένας οδηγίες. Και δεν τις βάλει. Εμείς ίσως οι εκδότες κρατούν ακόμη κάποιες ιδεολογίες. Όμως ο κόσμος διαβάζει περισσότερο. Τα βιβλία είναι καλύτερα. Τα βιβλία είναι περισσότερο. Στις εκθέσεις πάνε πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο. Κανένα γεγονός δεν συγκεντρώνει εύκολα μισό εκατομμύριο κόσμο. Γιατί που να πάρει είμαστε σε κρίση τότε, Θανάση μου? Γιατί είμαστε σε κρίση? Εσύ την είπες πρώτα στη λέξη. Ποιος είπε ότι είμαστε σε κρίση? Εσύ την είπες στην αρχή της κουβέντας μου. Αν σκεφτούμε ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή τορπιλίζεται με όλα αυτά τα υποπροϊόντα του πολιτισμού, το βιβλίο είναι η μουσική, ο κινηματογράφος, και αυτό τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι που ο κόσμος αντιστέκεται και γεμίζει αίθουσες του κινηματογράφου, πηγαίνει σε καλή μουσική, αγοράζει καλά βιβλία και βλέπουμε αυτό που είπες και προηγουμένως, ότι η ελληνική λογοτεχνία έχει μια μεγάλη άνθηση, οι Έλληνες συγγραφείς και οι σημερινοί οι παρόντες φίλοι μας, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοί τους έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι το βιβλίο και στην κρίση που περνάμε μια κρίση σαν κοινωνία. Περνάμε πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Θέλω να πω ότι έχουμε και τον αντίλογό μας, δεν αντιλέγω. Σκοτώνεται κόσμος για ένα αποτέλεσμα, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας κρίσης. Όλη η Ελλάδα ασχολείται 2 μέρες αν θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μια κρίση? Είναι και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Λοιπόν, και όμως το βιβλίο και ο κόσμος του βιβλίου αντιστέκεται. Και αντιστέκεται με την προσέλευση και στο πεδίο του Άριος, και να δείτε τη δίψα του κόσμου που έρχεται εκεί. Έρχεται με τη γυναίκα του, με το παιδί του, με τη θεία του, με τη φίλη του, ζευγαράκια. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Και όχι μόνο θα και μπαίνουν και βγαίνουν και με όλη αυτή την εφορία που νιώθω εγώ τουλάχιστον όταν βγαίνω από ένα καλό έργο τέχνης. Όταν διαβάζω ένα καλό βιβλίο, τους βλέπω να βγαίνουν με αυτή την εφορία. Με βλέπετε που γελάω, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιτρέψτε μου. Είναι από τα ζωντανά ανέκδοτα που μπορεί να σου λάχουν. Πάρα πολύ ευχάριστα και ευχαριστώ τον τηλεθεατή, ο οποίος πήρε να διαμαρτυρηθεί επιβλέποντας στην αφίσα. Γιατί βάλατε στην αφίσα την Τζοκόντα του Παυλίδη? Όταν του εξηγήσαν ότι δεν είναι του Παυλίδη, αλλά είναι του Νταβίντσι, η απάντηση του ήταν και αυτός είναι με ζοκολατάκια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε καλά, μας κάντε και γελάσαμε.